Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται oh. τώρα έξω στου δρόμου. Για δεύτερη εικόνα, γιατί γινόταν χαμό νωρίτερα στο ποτάμι. Αν ξεπεράστηκε πρώτα απ' όλα αυτό, oh. Ο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη είναι εδώ να μα πει. Γιατί βλέπω μαύρα μαντάτα εδώ στο χάρτη. Γεια Δημητρή. Φέγεψε όλο Φέργεψε. αυτό. Ναι. Έχει, περάσει, έχει ξεπεράσει τα 11 χιλιόμετρα από τη λιάρισμα. Ο... Εξαιτία αυτού που είχαμε στο ποτάμι, λέμε τώρα, στη ναι. Λαχαναγορά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Για όσου και όσε δεν το γνωρίζουν, στην άνοδο τη Κυφισού, αμέσω μετά τη Λαχαναγορά του Ρέντι, στην Αγία Σάνη δηλαδή, άνοιξε η πόρτα με λίγα λόγια από ένα φορτηγό και γέμισε η εθνική οδό ε, χώματα. Παιδιά. Το βλέπουμε τώρα, και σε Λάδες. εικόνα αυτό από την κάμερά μα εδώ στην οροφή του κτηρίου μα. Κοιτάξτε εδώ τι κόλαση γίνεται, παιδιά. Ένα φορτηγό το καθεσό. Ένα, φορτηγό, ένα φορτηγό 11 χιλιόμετρα. 11 χιλιόμετρα από τηλιάρισμα. Τα λεπτομέρειε τώρα χιλιάδε οδηγοί. Μ, πάλι καλά που η τροχέα Αττική με τη συνδρομή συνεργείων τη Περιφέρεια ναι. ε, καθάρισαν το δρόμο και πριν από τρία λεπτά δόθηκε στην κυκλοφορία. Ε. Αλλά μάλιστα. δεν μπορούν να φύγουν αυτά τα 11 χιλιόμετρα από το του εύκολα, γιατί έχουμε λεμομπούκαλα σε εκείνο το σημείο. Α, στενεύει ο δρόμο. Στην ουσία, ε? ναι. Μπαίνουν από την, Αγία Σάνη προ την κύφη σου και γίνεται έτσι ένα στενεύμα. να δούμε το χάρτη, τον πρώτο. Για να λοιπόν, καταλάβει ο κόσμο πόσο είμαστε. πίσω έχει φτάσει στον Άγιο Κοσμά, παιδιά, στα βάθη του παλιού είναι αεροδρομίου αυτό. του ελληνικού. Από εκεί λοιπόν Μερό. μέχρι τη λαχαναγορά του είναι Ρέντι. όλο αυτό το φίδι, ε! Όλο, όλο το φίδι, αυτό, όλο ναι. το φίδι που καταλήγει στην ανθρωπία Αυτοί οι άνθρωποι στο... ανεβαίνουν από εκεί για να πάνε στη δουλειά του από, το, από το ποτάμι. Ναι, πάνε ναι. στι δουλειέ του προ τα πάνω, προ από εδώ, από εκεί. Άστο. Σήμερα μην περιμένετε του εργαζόμενου. Έχει, έχει, επηρεαστεί και η Αμφιθέα. Βλέπετε, είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι τη ακινητοποιημένη η Αμφιθέα προ Συγκρού. Λεβαίως. Έχει επηρεαστεί η παλιά παραλιακή η Εθνάρχου Μακαρίου ναι. από το Φαληρικό δέντρο. Δικιά μα, εδώ μπροστά. Μπράβο. Προ το νέο φάληρο. Mm. Και πάμε να δούμε το δεύτερο χάρτη. Κοιτάξτε που έχει επηρεαστεί η κάθοδο τη Κυφισού. Από την Αττική Οδό προ τη Λαχαναγορά του Ρέντι. Είναι ακίνητη. Κοίτα Λά, ένα περιστατικό. Τι μπορεί να δημιουργήσει έτσι. Μπορεί να διαλύσει την Αθήνα. ένα περιστατικό. Όχι τρακάρισμα. Ναι, ναι. ναι. Όχι τρακάρισμα. Ναι. Ένα ελιγμό. Τα λάδια που χύθηκαν, Ένα λάθο και τελείωσε. 12,5 χιλιόμετρα η κάθοδο τη Κυφησού από την Αττική Οδό προ τη λαχαναγορά του Ρέντι. Ακινητοποιημένη. Τι εναλλακτικέ έχουν με λίγα λόγια οι οδηγοί. Α δούμε πάλι το χάρτη, σα παρακαλώ. Τι εναλλακτικέ έχουν. Όσοι θέλουν να έρθουν μέσω τη παραλιακή, από τη γλυφάδα μεριά, ναι. προ τον Πειραιά, δυστυχώ μόνο μέσω τη βουλιαγμένη. Έχει κίνηση βουλιαγμένη, αλλά θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα. Mm -hmm. Α την προτιμήσουν. Α συζητηθεί. Όσοι θέλουν να γλιτώσουν την κάθοδο τη κηφισού είτε μέσω θιβών θα πρέπει να πάνε, που έχει αρκετή κίνηση, αλλά και πάλι θα Καλύτερα φτάσουν ενώ, πολύ πιο γρήγορα, ναι, βέβαια. Ναι. Η μέσω τη Σαχαρνών και του Γαλατσίου. Μάλιστα. Αυτέ Μάλιστα. είναι οι καλύτερε εναλλακτικέ. Και η Κυφυσία είναι μια καλή εναλλακτική. Mm -hmm. Η Αττική Οδό, για να μην σα κουράζω, στο ρεύμα προ το αεροδρόμιο, βλέπετε τι έχει. Mm -hmm. Πριν τον κόμβο Φιλή αρχίζουν τα προβλήματα, προ και μέχρι τον κόμβο Κυφυσία. Η Περιφερειακή πολλά αυτοκίνητα, ε, τα υπόλοιπα είναι τα συνήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, Ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.